Καλή σας μέρα κύριε Βούλγαρη και σε όλους τους ακροατές μας. Είστε καλά? Μέχρι στιγμής πολύ καλά. Έως τώρα λοιπόν, πώς εκτιμάτε τα πράγματα εκεί με τις διερευνητικές και όλα αυτά? Κοιτάξτε, οι διερευνητικές επαφές οι οποίες είχαν διακοπεί για μερικά χρόνια, νομίζω 3 ή 4, οι οποίες ξεκίνησαν, είναι φανερό ότι γίνονται με τις ευλογίες των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλων εκείνων των συμμάχων δηλαδή, τους οποίους όχι μόνο δεν αμφισβητούν, αλλά επιζητούν και την αρρωγή τους και την προστασία τους όλες οι ελληνικές αστικές πολιτικές δυνάμεις πλην του ΚΚΕ. Με δεδομένο λοιπόν αυτό, το πλαίσιο αυτών των διερευνητικών επαφών είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο και αυτό αφορά και αυτούς που συμφωνούν απόλυτα με αυτές τις επαφές και αυτούς που διατυπώνουν ενστάσεις και αυτούς που διατυπώνουν κάποιες επιμέρους, έτσι, επισημαίνουν κάποιες επιμέρους πλευρές λέγοντας ότι μπορούν να γίνουν διαφορετικά. Όλοι αυτοί αναγνωρίζουν τον ενεργό ρόλο, την ανάμιξη αυτών των λεγόμενων μεγάλων δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ, την επιδιαιτησία τους δηλαδή στις διαφορές ανάμεσα στην χώρα μας και στην Τουρκία. Θα έλεγε κανείς ότι το να συζητάνε δύο χώρες δεν είναι κακό. Καταρχήν αυτό είναι σωστό. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να δούμε τι συζητάνε, μέσα σε ποιο πλαίσιο συζητάνε, και αυτά είναι που μας ανησυχούν εμάς κύριε Βούλγαρε, οι Βούλγαροι ιδιαίτερα, γιατί αυτές οι συζητήσεις ακριβώς είναι ενταγμένες μέσα σε ένα πλαίσιο μιας περιοχής στην οποία οι ανταγωνισμοί πια είναι πάρα πολύ οξυμένοι, και μιλάω για την ευρύτερη περιοχή της Νότιο-Ανατολικής Μεσογείου, με τις μεγάλες δυνάμεις να έχουν στρατοπεδεύσει, να έχουν φέρει καράβια, στόλους, στρατούς, να έχουν βρεθεί εξαιρετικά πλούσιοι ενεργειακοί πόροι, να είναι ένας χώρος πολύ κρίσιμος για τα δίκτυα μεταφορών, να είναι με λίγα λόγια ένας κρισιμότατος χώρος, όπως ήταν πάντα στην ιστορία, γεωπολιτικός χώρος. Με δεδομένο λοιπόν ότι αυτό το σκηνικό, αυτές οι διερευνητικές επαφές επιχειρούν και εντάσσονται μέσα σε αυτό το σκηνικό των ανταγωνισμών, των αλληλοεκβιασμών, των πιέσεων, και δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα παζάρι ανάμεσα στην ελληνική αστική τάξη και την τουρκική, για το πώς καλύτερα θα εξυπηρετήσει κάθε μια τα δικά της συμφέροντα, εναρμονισμένη αν θέλετε και με τις ευρύτερες επιδιώξεις των υπόλοιπων μεγάλων δυνάμεων στην περιοχή. Φυσικά, για να κλείσουμε και το παζλ, φυσικά θα πρέπει εδώ να πούμε ότι όλα αυτά γίνονται με το βλέμμα στραμμένο από τη λεγόμενη Δυτική Συμμαχία του ΝΑΤΟ, στην οποία είναι και η χώρα μας, και σε ανταγωνιστικό και σε κόντρα πνεύμα απέναντι στην Κίνα αλλά και στην Ρωσία. Αυτή είναι η βασική αντίπαλη και δεν το κρύβουν. Ιδιαίτερα το ΝΑΤΟ έχει προβεί σε στρατιωτική σχεδόν περικύκλωση της Ρωσίας και οι Αμερικανοί έχουν διατυπώνουν ότι η Κίνα είναι ο υπαριθμόν ένα αντίπαλος τους πια στο γεωπολιτικό παιχνίδι. Το είπε και ο καινούριος πρόεδρος, ο Μπάιντεν. Αυτό είναι το πλαίσιο, γι' αυτό και εμείς ανησυχούμε για την πορεία των εξελίξεων, για τα ίδια τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας που κινδυνεύουν κατά την άποψή μας από την ώρα που εντάσσονται μέσα σε αυτό το ευρωνατοϊκό πλαίσιο και παζάρι. Έλεγα παλιότερα ότι ακριβώς επειδή θέλουν και την Τουρκία στη Δύση, δεν έχουν αποφασίσει να τη χάσουν, να την αφήσουν. Πολύ σωστή παρατήρηση κάνετε κύριε Βούλγαρη. Και γι' αυτό σας διακόπτω και γι' αυτό ακριβώς είναι διατεθειμένοι να τις κάνουν και σχεδόν όλα τα χατήρια. Έλεγα λοιπόν παλιότερα και εδώ στο μικρόφωνο το έχω πει δημόσια δηλαδή, ότι κατά την προσωπική μου εκτίμηση, επειδή θα θελήσουν να ικανοποιήσουν και την Τουρκία, κυρίως την Τουρκία για λόγους που θέλουν οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι που έχουν επίσης συμφέροντα, υποβρύχια, αεροπλανοφόρα, ελικόπτερα,
Μάλιστα, ρεπορτάζ της Deutsche Welle, όχι εδώ, Ελλάδα. Από την Deutsche Welle λέει ότι τα τελευταία χρόνια η Γερμανία έχει ξεπουλήσει. Ό,τι είχε το έδωσε στην Τουρκία. Θα πρέπει όμως να φτιάξουν ένα κείμενο που να έχει δύο νικητές. Και την Ελλάδα και την Τουρκία. Από αυτό πώς θα το πετύχουν? Αυτή είναι η δυσκολία. Πώς θα το πετύχουν αυτό? Γιατί ούτε μπορεί, ούτε νέα ήμια σηκώνει η Ελλάδα. Αλλά πώς θα φτιάξουν το κείμενο? Θα είναι εταιρείες που θα συνεργαστούν? Γιατί ακούω, ας πούμε, το Δένδια και λέει ότι θα ωφεληθεί και η Τουρκία αν ακολουθήσει το διεθνές δίκαιο και αυτά που λέμε εμείς. Άρα φωτογραφίζει αγωγούς. Άρα εταιρείες. Ναι. Εκτός και αν το ερμηνεύω λάθος εγώ. Όχι, δεν νομίζω ότι το ερμηνεύετε. Πολύ σωστή ήταν η παρατήρηση που κάνατε. Είναι βασική παρατήρηση αυτή, για ότι δεν πρέπει επουδενή λόγο να διαταραχθεί η συνοχή της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, με τίποτα, αυτό είναι το δόγμα και του ΝΑΤΟ και των ισχυρών ευρωπαϊκών χωρών, με πρώτη φυσικά τη Γερμανία, ότι θα πρέπει η Τουρκία να κρατηθεί στο δυτικό στρατόπεδο πάση θυσία, με ό,τι αυτό σημαίνει. Αυτό είναι βασικό στοιχείο, είναι θεμελιακό στοιχείο, θα έλεγα, της πολιτικής και των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στην περιοχή μας. Από εκεί και πέρα, το επίδικο όλου αυτού του παζαριού και όλων αυτών των διαπραγματεύσεων είναι ο πολύ μεγάλος, από ό,τι φαίνεται, ενεργειακός πλούτος, τον οποίον ωρέγονται και τον οποίον αποκτούν και με τα οικόπεδα που παίρνουν οι μεγάλοι πολυεθνικοί κολοσσοί. Στην πραγματικότητα, αυτό που συζητιέται, αυτό που παζαρεύεται, είναι τα μερίδια των πολυεθνικών εταιριών των υδρογόνων ανθράκων. Αυτοί είναι οι μεγάλοι παίκτες. Δεν αποκλείεται λοιπόν να πάνε αυτοί να οδηγηθούν και μέσα από μια ενδεχόμενη συμφωνία Ελλάδας και Τουρκίας σε μια προσωρινή συμφωνία. Καταλαβαίνετε όμως ότι αυτές οι συμφωνίες είναι λυκοσυμφωνίες, πώς να το πω, ανάμεσα σε κολοσσούς, οι οποίοι δεν αποκλείεται μετά από ένα χρονικό διάστημα να εξελιχθούν ξανά σε νέες αντιθέσεις και σε νέους ανταγωνισμούς. Τίποτα δηλαδή δεν διασφαλίζει για να φτάσουμε σε αυτό που πρέπει να ενδιαφέρει και ενδιαφέρει τον κόσμο και το λαό, τίποτα δεν διασφαλίζει την ειρήνη στην περιοχή. Κάθε άλλο, όσο περισσότερο αναμειγνύονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση και παριστάνουν τους επιδιαιτητές ή μάλλον αναλαμβάνουν ρόλο επιδιαιτητών, στην πραγματικότητα το κάνουν αυτό για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών, των μονοπωλιακών ομίλων των δικών τους στο άγριο παζάρι που γίνεται και στα οικονομικά ωφέλη, στα τεράστια οικονομικά ωφέλη από την οικονομική εκμετάλλευση αυτής της περιοχής. Περί αυτού πρόκειται και βεβαίως μέσα σε αυτό το πλαίσιο και η ελληνική αστική τάξη και οι Έλληνες κεφαλαιοκράτες, όπως και οι Τούρκοι, προσπαθούν να πιάσουν μια όσο γίνεται καλύτερη θέση για να συμμετέχουν και αυτοί στο μεγάλο φαγωπότη. Αυτοί που θα την πληρώσουν, κύριε Βούλγαρη, είναι οι λαοί και ο ελληνικός λαός και ο τουρκικός λαός. Δεκαδείς ραφάλ, φρεγάτες, αυτά, αν ήταν στους συνταξιούχους, θα ήταν σε συντάξεις. Αυτοί οι εξοπλισμοί, ξέρετε, είναι σαν να κυνηγάς τον ίσκιο σου, εκεί που αποκτάς ξαφνικά μία σχετική υπεροπλία στο Αιγαίο. Ξαφνικά αυτό μπορεί να τραπεί μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα με την αγορά από την άλλη χώρα νέων πιο σύγχρονων αεροσκαφών. Δεν έχει τελειωμό αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε. Το εκπληκτικό είναι ότι όσοι μιλάνε για ειρήνη πουλάνε όπλα. Ναι, και μάλιστα αυτοί που πουλάνε όπλα, ξέρετε, υπάρχουν και άλλα εκπληκτικά και παράδοξα, ότι μια σύμμαχη χώρα ανατοϊκή πουλάει όπλα σε μια άλλη σύμμαχη χώρα στην Ελλάδα, σε μια άλλη για να γλιτώσει από την απειλή μιας άλλης σύμμαχης χώρας που είναι η Τουρκία. Θα ήταν αστεία αν δεν ήταν επικίνδυνα όλα αυτά. Και το χειρότερο όλων, με αυτή την απειλή, ας πούμε, την απειλή του πολέμου, του επεισοδίου που φοβίζουν τον κόσμο, δεν είναι ότι αυτοί οι υδρογονάνθρακες θα υπάρχει ένα ταμείο που θα πάει σε προσλήψεις, θα πάει σε κοινωνικό κράτος. Θα το αξιοποιήσουν οι μεγάλοι. Έτσι. Ονόματα έχουν οι Noble Energy, Total, οι μεγάλες, οι BP, οι γνωστές εταιρείες. Έχει μοιραστεί η πίτα, αλλά έχουν πάει και τα οικόπεδα δηλαδή. Και τον τρόπο να σκάψουν, να το πω έτσι απλοϊκά. Έχουν καπαρώσει και τα οικόπεδα αυτοί και στην Κύπρο. Αλλά ας μην πάμε μακριά. Για να δούμε όλη αυτή η ιστορία με τα οικόπεδα, τα ενεργειακά. Πόσο βοήθησε τελικά την ειρήνη, το να έρθει πιο κοντά η ειρήνη στην Κύπρο, πόσο βοήθησε στο να έρθει πιο κοντά η λύση του Κυπριακού? Γιατί εμείς βλέπουμε το ακριβώς αντίθετο.
Καλά, ότι ακριβώς αυτοί τώρα, οι ανταγωνισμοί έχουμε είναι που χειροδοτούν. Έχουμε κατοχή και δεν φτάνει που έχουμε κατοχή. Προχθές τώρα τις προηγούμενες ημέρες. Κατοχή, πιο κατοχή δεν γίνεται. Λοιπόν, οι Ευρωπαίοι τίποτε. Ο Χάικο Μας έκανε πάρτι, λέει, παιδιά, διερευνητικές, όχι κυρώσεις. Μην μιλάτε για κυρώσεις, να μην ακούω τον Κινέζο, Χάικο Μας. Μόνο τον Κινέζο πάρτι έκανε. Τον Κινέζο. Εδώ ο Τσαβούτσογλου απειλούσε την Ελλάδα μπροστά του και καθόταν και κοιτούσε, ας πούμε, σαν να μην του είχε κάνει τη μετάφραση. Μα όλα αυτά, κύριε Βούλγαρη, επιβεβαιώνουν αυτά που λέει το κόμμα μας, ότι όλα αυτά που κάνει η Τουρκία βρίσκει και τα κάνει. Έχει τις πλάτες των μεγάλων μας συμμάχων, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Γερμανίας και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ξέρουμε πως τις οικονομικές σχέσεις, τις πολύ στενές οικονομικές σχέσεις που έχει με την Τουρκία, εκτός από τη Γερμανία και η Ισπανία και η Ιταλία. Τότε βγήκε η Ισπανίδα δημόσια και είπε: εμείς κάνουμε δουλειές με την Τουρκία. Αφήστε μας τώρα τι μας λέτε. Δισεκατομμυρίων ευρώ. Μην μας απασχολείτε. Όλοι αυτοί λοιπόν, όλοι αυτοί δεν είναι διατεθειμένοι να χάσουν μια τέτοια αγορά σαν Τουρκία, και γι' αυτό ακριβώς είναι, θα έλεγα, όχι μάταιο, θα έλεγα ότι είναι επικίνδυνο πια να θεωρήσω ότι αυτοί θα σε βοηθήσουν να ξεπεράσεις τις απειλές και τους εκβιασμούς από την Τουρκική. Τι πρέπει να κάνει αυτή η έρμη Ελλάδα, τι πρέπει να κάνει? Δηλαδή, μνημόνια μας βάζουν στο ευρώ χωρίς καν να μας ρωτήσουν. Μας φέρνουν τα μνημόνια από ένα όργανο, το Eurogroup, που μας ελέγχουν, το που δεν έχει πρακτικά γιατί δεν υπάρχει. Έκανε ο Σόιμπλε ό,τι ήθελε. Σώζονται οι ξένες τράπεζες γιατί έβαλαν την Ελλάδα στα μνημόνια. Έχουμε τώρα όλη αυτή την ιστορία. Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα, πώς μπορεί δηλαδή, μήπως είναι σε μέγενη? Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τα μνημόνια, η ευθύνη των ελληνικών αστικών κομμάτων είναι τεράστια. Είναι πέρα για πέρα αληθινή φυσικά. Και ήταν μια πολύ συνειδητή επιλογή από τη μεριά τους, παρά τα όσα λέγανε όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Τα μνημόνια, κύριε Βούλγαρη, δεν ήταν παρά η διαχείριση της καπιταλιστικής κρίσης, της πολύ βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης, έτσι όπως εκδηλώθηκε στη χώρα μας, της διαχείρισης σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων και υπέρ του κεφαλαίου, αν μπορούσα να το πω με έναν πολύ πολύ συνοπτικό τίτλο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα αυτά των εξωτερικών σχέσεων, ξέρετε, τα ζητήματα αυτά είναι ζητήματα προσανατολισμού, δεν λύνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Εμείς θεωρούμε ότι τα ζητήματα αυτά δεν μπορούν να βρουν οριστική λύση όσο κουμάντο στις χώρες θα κάνουν οι αστικές τάξεις και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι μέχρι τότε, μέχρι να πάρουν τα ηνία της εξουσίας, να κάνουν το κουμάντο οι ίδιοι οι λαοί, ότι θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Βεβαίως και θα συζητάμε, βεβαίως και θα υπερασπιζόμαστε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στη βάση των διεθνών συμφωνιών, τις οποίες θα πρέπει να έχουμε ως κόρη οφθαλμού για να μην διαταραχθούν, για να μην αλλάξουν τις συμφωνίες που ορίζουν. Μιλώ για τις συμφωνίες που ορίζουν τα σύνορα. Θα πρέπει να καλλιεργείται η φιλία ανάμεσα στους λαούς. Και να σας πω και ένα παράδειγμα, κύριε Βούλγαρη. Νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό και δεν λέγεται σχεδόν καθόλου οι αδελφικές σχέσεις που έχουν τα κομμουνιστικά κόμματα της Ελλάδας και της Τουρκίας και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Τουρκίας, που παίρνει θέσεις παρόμοιες με τις θέσεις του Ελληνικού Κομμουνιστικού Κόμματος για μια αλλαγή συνόρων, για το δικαίωμα της χώρας μας στα 12 μίλια και ούτω καθεξής. Όλα αυτά λοιπόν θα έπρεπε κάποια στιγμή να συζητηθούν στην ελληνική κοινωνία και να δώσουν, τέλος πάντων, να πούνε και ένα μπράβο για τους Τούρκους κομμουνιστές που σε πολύ πολύ δύσκολες συνθήκες διατυπώνουν αυτές τις θέσεις. Εδώ φτάνει να βήξει. Μη δημοκρατικές συνθήκες. Βήχει ο κύριος Μενέντες και τον κάνουμε πρώτη είδηση εδώ στη χώρα μας. Και έχει ένα κόμμα στη διπλανή χώρα, στην Τουρκία, που παίρνει αυτές τις θέσεις. Ξέρουμε βεβαίως γιατί γίνεται αυτό. Αυτή είναι, νομίζω, η κατεύθυνση. Εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα αυτό θέλουμε. Αυτό επιδιώκουμε και μέσα από τις επαφές μας με το γειτονικό κομμουνιστικό κόμμα. Για να αλλάξουμε. Και έτσι ώστε να πραγματικά να οικοδομηθεί η φιλία ανάμεσα στους λαούς. Για να αλλάξουμε θέμα, θα ήθελα σε τίτλους να πούμε και για την υπόλοιπη επικαιρότητα. Τα μέτρα Χρυσοχοΐδη πώς τα βλέπετε? Μια χαρά είναι, έτσι? Ούτε θα συναθριζόμαστε, δεν θα κολλήσουμε κορονοϊό. Από τη Δευτέρα, άμα είναι 99% απαγορεύεται 101. Νομίζω ότι το πράγμα αρχίζει και ξεφεύγει. Είναι μια απαράδεκτη απόφαση, κατάπτυστη.
και όλα όσα επίθετα μπορεί να βρει κανείς για να τη χαρακτηρίσει απαράδεκτη, η οποία θα πρέπει αμέσως να καταργηθεί, να την πάρουν πίσω. Και ξέρετε γιατί? Γιατί έτσι κι αλλιώς θα την καταργήσουν στην πράξη οι επόμενες κινητοποιήσεις που προγραμματίζονται για τις επόμενες μέρες. Καλά, να βέβαια, για να πούμε την αλήθεια. Δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να νομοθετεί με ένα τρόπο καταιγιστικό και με ένα περιεχόμενο βάρβαρο σε σχέση με την εκπαίδευση, τα πανεπιστήμια κτλ. Και να έχει την απέτηση από τον κόσμο, από την νεολαία, να μην μαζεύονται πάνω από 100. Είναι προκλητικό αυτό και δεν πρόκειται να εφαρμοστεί. Τώρα, για να πούμε την αλήθεια, το ΠΑΜΕ έχει δώσει παραδείγματα σωστών διαδηλώσεων, έτσι. Για να είμαστε ειλικρινείς, δηλαδή, το αναγνωρίζουν όλοι αυτό. Μα εμείς, κύριε Βούλγαρη, και το ΚΚΕ και οι ταξικές δυνάμεις, οι κομμουνιστές που δρούν μέσα στο ΠΑΜΕ, γιατί δεν είναι όλοι οι κομμουνιστές μέσα στο ΠΑΜΕ. Βεβαίως οι κινητοποιήσεις τους χαρακτηρίζονται από μια υποδειγματική τήρηση των υγειονομικών κανόνων. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Εμείς για την υγεία του λαού το παλεύουμε στην πράξη, κύριε Βούλγαρη, και μέτρα θέλουμε να ληφθούν και διεκδικούμε την ενίσχυση του ΕΣΥ. Τα έχουμε πει τόσες φορές, προσλήψεις κτλ. Και ταυτόχρονα τηρούμε αυτούς τους υγειονομικούς κανόνες σε όλες μας τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις. Και έχει αποδειχτεί, νομίζω, αυτό περίτρανα. Αλλά δεν είναι αυτή η αιτία, δεν είναι η υγεία ξαφνικά για την οποία κόπτεται η κυβέρνηση για να απαγορέψει τις συγκεντρώσεις πάνω από 100 άτομα. Έχει στείλει άραγε κανέναν έλεγχο σε εργοστάσια που είναι πάνω από 100 άτομα? Έχει δει τι γίνεται στα λεωφορεία, στα μετρό, στα σχολεία, στις τάξεις των 25 και των 30 ατόμων? Ας πάρει πρώτα εκεί μέτρα που δεν πήρε και δεν πρόκειται να πάρει, δεν είναι στο προγραμματισμό της. Και αντί να κουνάει το δάχτυλο και να βγάζει απαγορευτικά φυρμάνια κάθε τρεις και λίγο. Τώρα πάντως θα πατήσουν πάνω στον κορονοϊό και θα δούμε διάφορα. Εννοείται ότι τον αξιοποιούν, τον εκμεταλλεύονται προκειμένου να περάσουν πιο γρήγορα και τα μέτρα που θέλουν να περάσουν. Αλλά και το λαϊκό κίνημα έχει το δικαίωμα όμως της απάντησης. Ναι. Δεν το εκχωρούμε αυτό το δικαίωμα. Μάλιστα. Κύριε Δελή, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.